Στην καρδιά του ναυπλίου, στην πολυσύχναστη οδό Ζησιμοπούλου, βρίσκεται το κουκλίστικο Μουσείο Κομπολογιού. Εκεί μας υποδέχθηκε η Ραλού Γρομιτσάρη, μας ξενάγησε στην εντυπωσιακή συλλογή και μας μοίησε στα μυστικά του ιδιαίτερου και παραγνωρισμένου αυτού αντικειμένου. Βλέπετε, η αγάπη της οικογένειας για το κομπολόι πάει πολύ πίσω στο χρόνο, όταν στα τέλη του 19ου αιώνα ο παππούς του Αργύριου Ευαγγελινού, έμπορος βαμβακιού, έφερνε από την Αίγυπτο κομπολόγια για τους φίλους του. Είχε κληρονομιά ο Άρης ένα μικρό μπαουλάκι με λίγα κομπολόγια. Από τον παππού. Από τον παππού. Και ένα πάθος μέσα του, γι' αυτό, το οποίο στην πορεία της ζωής μας εξελίχθηκε. Δηλαδή μαζεύαμε όπου μπορούσαμε και αν είχαμε τα χρήματα παλιά προσευχητάρια και κομπολόγια, ώσπου ήρθε η ώρα, το 1994 αγοράσαμε αυτό το μικρό κτίριο και από το 1996 και μετά έγινε μόνο με κομπολόγια αυτό το μικρό κτίριο και έγινε μουσείο. Στο μουσείο μπορεί κανείς να θαυμάσει κομπολόγια και προσευχητάρια από όλες τις γωνιές του κόσμου, κατασκευασμένα από το 1550 έως το 1950 και από κάθε λογή σπάνια πολύτιμα αλλά και πιο ταπεινά υλικά. Το πρώτο που φαίνεται πάνω στη γη προσευχητάριο, δηλαδή ένας κύκλος, κάτι παρόμοιο σαν αντικείμενο, είναι το Ινδουιστικό προσευχητάριο από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Στη συνέχεια οι Βουδιστές έχουν ανάγκη πάλι να μετρήσουν τις αμέτρητες προσευχές και κάνουν ένα Βουδιστικό προσευχητάριο, τη μάλα. Έρχονται μετά οι Μουσουλμάνοι και κάνουν το Μουσουλμανικό προσευχητάριο, το τέσβι. Και από το τέσβι και μετά και μέσα από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα αρχίζει να φαίνεται το κομπολόι. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Έλληνας έβλεπε στα χέρια του Τούρκου κατακτητή κάτι που στα μάτια του έμοιαζε απλώς με χάντρινο παιχνίδι. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το ελληνικό κομπολόι, που αποποιήθηκε το σιωπηλό θρησκευτικό χαρακτήρα των προδρόμων του και αντί να μετρά προσευχές, μετρούσε πια τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Στην πράξη, αυτό είναι ένα προσευχητάρι. Έχει σκοπό να αναπέμψει προσευχές, έχει ένα διάστημα περίπου 1,5 πόντου, τόσο όσο για να μπορέσει να μπει ο αντίγυρας και να μετρήσει τις προσευχές. Και πόσες μπίλιες έχει? Αυτό είναι ένα τουρκικό προσευχητάριο, ντέσβι λέγεται, και έχει 99, γιατί 99 είναι οι αρετές του Αλλάχ και πρέπει ο πιστός 5 φορές τη μέρα να τις αναπέμψει. Ενώ ένα κομπολόι... Ένα κομπολόι έχει αυτή τη διαφορά. Ένα κομπολόι έχει διάστημα. Ταξιδεύουν οι χάντρες και παράγει ήχο. Αυτό σημαίνει και κομπολόι. Μέσα στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, το μουσείο έχει γνωρίσει το κομπολόι σε ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Όσοι δεν ξέρουν το κομπολόι ή το ξέρουν με μια παρεξηγημένη ερμηνεία, εκείνο που τους εκπλήσει είναι το ότι το κομπολόι δεν έχει σκοπό. Δεν είναι προσευχητάριο, δεν έχει σκοπό να αναπέμψει κάποια προσευχή. Είναι ένα παιχνίδι, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι δίνει χαρά, δίνει ηρεμία. Γίνεται ένας εσωτερικός διαλογισμός. Όταν λοιπόν ένας καταλάβει τι πραγματικά είναι το κομπολόι, το λατρεύει κυριολεκτικά και το λατρεύει ουσιαστικά. Αν και για την κατασκευή των κομπολογιών ανά τους αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί μια τεράστια γκάμα υλικών, όπως μαύρο ή κόκκινο κοράλι, ελεφαντόδοντο, ξύλο, ακόμα και κουκούσια καρπών, το κεχριμπάρι θεωρείται διαχρονικά ο βασιλιάς του είδους. Ως ήλεκτρο έχει κάποιες ιδιότητες. Είναι σαν να αναμοχλεύει και να αναδημιουργεί, να ανασυντάσει το μη της καρδιάς, να τον ξαναφέρνει πάλι σε μια αρμονική λειτουργία. Στα καταστήματα μπορεί να βρει κανείς κομπολόγια για όλα τα βαλάντια. Η τιμή τους εξαρτάται κυρίως από το υλικό, το μέγεθος και το βάρος της χάντρας, αλλά και τη δεξιοτεχνία της κατασκευής τους. Αυτή η γκάμα των πολυεστερικών κομπολογιών ξεκινάει από 8 και φτάνει ως 15 ευρώ. Εκεί μέσα περιέχονται σχεδόν όλα τα σχήματα από τα παλιά κομπολόγια. Το κεκριμπάρι ξεκινάει από περίπου 40 ευρώ. 40 ευρώ σημαίνει μια πολύ μικρή μπιλίτσα, ένα μικρό κομπολόι. Είτε κάποιος επιλέξει ένα κομπολόι των 8 ευρώ είτε των 1000, αυτό που έχει σημασία είναι να βρει αυτό που θα ταιριάζει περισσότερο στο χέρι του. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρει τι κομπολόι θέλει ο κάθε πελάτης. Αν πραγματικά πετύχει ένας άνθρωπος που για πρώτη φορά κρατάει κομπολόι να βρει το ιδανικό του, δεν θα αφήσει ποτέ αυτό το κομπολόι από το χέρι του.